Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τότε επομένως να έρθει ο Υπουργός. Ορίστε, έχετε... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Θέλω να αρχίσω με την τραγωδία στην Αττική. Όπως σας έχω πει, μέσα σε λίγα λεπτά θα υπάρχει η τροπολογία που θα είναι η πρώτη βοήθεια που θα υπάρχει για αυτή την περιοχή. Δεν θα είναι από το μέρισμα, γιατί προφανώς αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι μια πρώτη δόση και όπως σας έχω εξηγήσει στην Επιτροπή, οτιδήποτε είναι για τις δαπάνες από το μέρισμα πρέπει να ξοδευτούν το 2017. Οπότε οι άλλες δαπάνες θα βγουν κανονικά από το προϋπολογισμό για το 2018. Για να απαντήσω και στον κύριο Κουτσούκο ότι θα υπάρχει... Ορίστε. Ναι, αλλά δεν θα πάρουμε άλλα από το μέρισμα, γιατί από το μέρισμα πρέπει να ξοδευτούν το 2017. Οπότε ό,τι άλλες δαπάνες θα γίνουν, αυτό θα είναι από το προϋπολογισμό του 2017. Ό,τι θα έρθει τώρα θα είναι από το προϋπολογισμό του 2017. Ναι, ακριβώς. Το δεύτερο, κύριε Κουτσούκο, έχετε δίκιο και θα μαζί με την τροπολογία θα καταθέσουμε νομοθετικές βελτιώσεις που θα εξηγήσουν τις παραμέτρους που υπάρχουν μέσα στο κοινωνικό μέρασμα. Και όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, θα έχουν καιρό να το μελετήσουν πριν μιλήσουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Οπότε αυτά τα δύο θα έρθουν σε λίγα λεφτά. Αρχίζω σε αυτή τη συζήτηση με το 2014. Είναι από τα πράγματα που με στεναχωρούν ότι δεν προχωρεί ο διάλογος από την Επιτροπή στην Ολομέλεια. Ξαναλέγονται όλα τα επιχειρήματα ξανά και ξανά και καμιά μεριά δεν προσπαθεί να ακούσει την άλλη. Εγώ θέλω να πω ότι το 2014 δεν κλείσατε την πέμπτη αξιολόγηση. Δεν την κλείσατε, μας είπε ο κύριος Κοτσούκος, γιατί ήταν ο κύριος Τσίπρας. Σας εξήγησα γιατί δεν την κλείσατε. Δεν έχει καμιά σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Όλοι ξέρουμε ότι αν μπορούσατε να την κλείσετε την πέμπτη αξιολόγηση, θα μπορούσατε να βρείτε και πρόεδρό σας και δεν θα μπορούσε ούτε ο Τσίπρας ούτε κανένας άλλος να σε εμποδίσει. Να σας πω γιατί και να μου απαντήσετε γι' αυτό. Δεν την κλείσατε γιατί το καλοκαίρι του 2014 η πρόταση που σας ήρθε στο τραπέζι ήταν για μια προληπτική γραμμή πίστωσης. Και εσείς κρίνατε τότε ότι δεν μπορείτε να ζήσετε με αυτό. Και γιατί δεν μπορούσατε να ζήσετε με αυτό? Πρώτον, γιατί δεν είχατε κάνει δημιουργήσει αποθέματα για να μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας όταν βγείτε. Ένα. Και δύο, δεν είχατε λύσει το θέμα του χρέους. Εμείς έχουμε μάθει από τα λάθη σας. Και γι' αυτό δεν δεχθήκαμε τον συμβασμό του Μαΐου του 2015 και πήγαμε στο δημοψήφισμα. Γιατί αυτή η πρόταση που υπήρχε εκεί πάλι δεν έδινε αποθέματα, πάλι δεν έδινε συζήτηση για το χρέος, έδινε ένα πρόγραμμα για 5 μήνες που ήταν σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα που είναι για 3 χρόνια, αλλά με συζήτηση και για το χρέος. Και τώρα βλέπετε ότι εμείς μπορούμε και βγήκαμε δεύτερη φορά στις αγορές και θα βγούμε και τρίτη φορά, χτίζουμε τα αποθέματα για να μπορούμε να βγούμε από τις αγορές, να βγούμε από το πρόγραμμα χωρίς αυτή την προληπτική γραμμή πίστωσης. Γι' αυτό είναι διαφορετική η στρατηγική μας. Μάθαμε από αυτό, έχουμε ένα σχέδιο. Σε αυτό το σχέδιο μάθαμε όμως και πώς γίνεται με το μέρισμα. Γιατί δεν μου απαντήσατε ότι στο 2014 το δικό σας το μέρισμα δεν ήταν από την υπεραπόδοση των δημοσιονομικών. Σας εξήγησα με πολύ ευγενικό τρόπο και με στοιχεία ότι τότε είχατε 1,5 δι στόχο για το 2014 και το 1,5 δι στόχο, το 1,5%, όχι, 1,5 δις. 1,5 δις, όχι, μη με διακόψεις, 1,5 δις είναι. Και αντί για 1,5 δις, κάνατε 77 εκατομμύρια. Αυτό ήτανε. Το φέρατε το μέρισμα χωρίς να έχετε την υπεραπόδοση. Το 2014, τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, φέρατε την Κία για τα 450 εκατομμύρια και στο τέλος δεν είχατε υπεραπόδοση. Ίσα-ίσα είχατε πολύ... υστερήσατε στο στόχο σας που ήταν το 1,5 δις. Και γι' αυτό εμείς δεν σας ακούσαμε τον Απρίλιο φέτος το 2017, να το ξοδέψουμε το μέρισμα τότε. Περιμέναμε να δούμε πόσο θα είναι η υπεραπόδοση
για να μπορούμε να είμαστε δημοσιονομικά σωστά και να μπορούμε να έχουμε ένα αφήγημα που μέσα σε αυτό είναι το μέρισμα, μέσα σε αυτό είναι η έξοδος στις αγοράς, μέσα σε αυτό είναι να τηρούμε τους στόχους μας, μέσα σε αυτό είναι να μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να βγούμε από το πρόγραμμα. Πάμε τώρα στην ταξική πολιτική που εξόντωσε τις μεσαίες τάξεις, όπως λέτε εσείς. Αρχίζουμε κάποιες σκέψεις. Όταν μειώσατε το εισόδημα 25%, αυτό ήταν καλό για τις μεσαίες τάξεις? Όταν για τα τελευταία 30-40 χρόνια δημιουργήσατε το πλαίσιο, το Paradise Papers, αυτό ήταν ταξική αγάπη προς το μεσαίων στρωμάτων? Όταν δεν κάνατε τίποτα για τη φοροδιαφυγή για τα τελευταία χρόνια και υπήρχε 6-7 ποσοστιαίες μονάδες υστέρηση στη φορολογία με σχέση με την Ευρώπη τα 8 χρόνια πριν από την κρίση, αυτό ήταν ο ισόφελος των μεσαίων τάξεων? Ή μήπως χτίσατε ένα σύστημα που ήταν βιώσιμο και δεν πειράζει, θα μπορούσαν οι μεσαίες τάξεις να κερδίσουν? Αυτό μας λέτε, ότι για 30 χρόνια φτιάσατε ένα σύστημα που ήταν σταθερό, που είχε άποψη για τις μεσαίες τάξεις, για πώς θα εξελιχθεί ο αγροτικός τομέας, για πώς θα εξελιχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και το 2008 αυτό κατέρευσε. Και μιλάτε εσείς για ταξική πολιτική. Και εγώ τη δέχομαι την κριτική. Είναι ταξική πολιτική. Αυτό που κάνουμε είναι ταξική πολιτική. Γιατί δεν μου έχετε απαντήσει. Και θέλω μια απάντηση. Δηλαδή, σε μια χώρα που έχει χάσει 25% το εισόδημα, δεν έπρεπε να είχαμε προτεραιότητα στην ανθρωπιστική κρίση? Αυτό μου λέτε, ότι έπρεπε να βάλουμε όλα τα λεφτά στην ανάπτυξη και θα υπήρχε το trickle down, αυτό που σιγά σιγά πέφτει από τους πλούσιους στους φτωχούς, και έτσι θα αντιμετωπίζαμε τη φτώχεια? Έτσι θα αντιμετωπίζαμε τους ανασφάλιστους στα νοσοκομεία? Έτσι θα αντιμετωπίζαμε τους φτωχούς που δεν είχαν κανένα εισόδημα, ούτε έναν άτομο στην οικογένεια που να δουλεύει? Μην μας λέτε λοιπόν ότι είχαμε στόχο τη μεσαία τάξη. Πείτε μας τι θα κάνατε εσείς. Δεν θα αντιμετωπίζατε την ανθρωπιστική κρίση? Δεν υπήρχε η φτώχεια? Τι θα κάνατε εσείς? Άρα σωστά το κάναμε και σωστά αντιμετωπίσαμε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει μπροστά η οικονομία και ένα τρίτο της οικονομίας να είναι στη φτώχεια και να μην ξέρει που θα έρθει το επόμενο φαγητό. Και τώρα έρχομαι στο θέμα της υπερφορολόγησης, ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που υπήρχε το πλεώνασμα και γι' αυτό έχουμε το μέρισμα. Εσείς δεν ήσασταν και οι εφημερίδες σας που λέγανε ότι καταραίουν τα έσοδα? Εσείς δεν λέγατε ότι στο φόρο εισοδήματος έχουμε μια μεγάλη μείωση? Τι ισχύει τελικά? Στο φόρο εισοδήματος είχαμε μια μείωση από αυτό που περιμέναμε? Είχαμε. Αλλά είχαμε και άλλες επιτυχίες. Όχι όσο θέλαμε, γιατί από την αρχή είπαμε ότι είμαστε σε μνημόνιο. Κρύψαμε εμείς ότι είμαστε σε μνημόνιο και ότι προσπαθούμε να βρούμε μια στρατηγική εξόδου από αυτό το μνημόνιο? Κρύψαμε ότι το Δουνουτού πάντα κάνει υποτίμηση στην απόδοση των μέτρων? Βεβαίως. Αλλά μην κρύβετε κι εσείς την υπεραπόδοση των ΕΦΚΑ. Μην το κρύβετε ότι σαν να μην καταλαβαίνετε τι σας λέει ο Υπουργός Εργασίας, ότι έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που δουλεύουν και άρα υπάρχουν περισσότερες κοινωνικές εισφορές. Μην ξεχνάτε τι σας λέει η κυρία Παπανάτσιου για τις κάρτες και ο κύριος Στουρνάρας, ο δικός σας κύριος Στουρνάρας, για πόσα χρήματα έχουν φέρει υποστρατιωτικές κάρτες. Και μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εθελούσια αποκάλυψη που θα φέρει 400 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτή είναι μια ταξική πολιτική. Είναι μια ταξική πολιτική που βασίζεται όχι μόνο στους στοχούς, αλλά στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες και ένα κομμάτι των μεσαίων τάξεων. Και ποτέ εγώ δεν είπα αυτό που είπαν όλες οι εφημερίδες, ότι το 18.000 ή το 20.000 είναι η μεσαία τάξη. Είπα ότι πιάνει το κατώτερο μέρος της μεσαίας τάξης. Το είπα 2 και 3 φορές. Αλλά σε αυτή την χώρα πια, με τις δικές σας εφημερίδες, υπάρχει fake news. Δεν υπάρχει καν η διαφοροποίηση της είδησης με το σχόλιο.
Ό,τι να είναι, γράφουμε για να κάνουμε το σχόλιο. Δεν πειράζει αν αδιαστρεβλώνουμε τι είπε ο ένας υπουργός, τι είπε η άλλη υπουργός. Όλα για να κάνουμε και να χτυπήσουμε την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, κύριε και κυρίες συνάδελφοι, εμείς έχουμε μια στρατηγική και για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Έχουμε μια στρατηγική για τις εργαζόμενες γυναίκες. Έχουμε μια στρατηγική για τις εργασιακές σχέσεις με την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ. Έχουμε μια στρατηγική για τις μεσαίες τάξεις και την φοροελάφρυνση που έχουμε βάλει στο μεσοπρόθεσμο 5 δις. Αλλά έχουμε όμως και μια διαφορετική συνολική στρατηγική με σας. Γιατί όταν υποστηρίζουμε εμείς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και τη μεσαία τάξη, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλαπλές ταυτότητες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο άνθρωποι που παίρνουν μισθό και πρέπει να πάρουν περισσότερο, αλλά είναι άνθρωποι στην παραγωγή και γι' αυτό έχουμε αλλάξει όλη την αναπτυξιακή πολιτική και πώς μοιράζονται τα ΕΣΠΑ και σε ποιους και με ποια κριτήρια για να πιάσει τους μικρομεσαίους πραγματικά, και γι' αυτό πήγαν τόσο καλά τα αναπτυξιακά μας συνέδρια. Γιατί ήρθε κόσμος να ακούσει για πώς πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Είναι άνθρωποι που έχουν και σεξουαλικότητα και γι' αυτό περνάμε νόμους όπως στην ταυτότητα φύλου. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν παιδιά στη φυλακή και γι' αυτό περνάμε νόμους για τη φυλακή, για να είναι ανθρώπινες οι φυλακές. Είναι άνθρωποι που έχουν παιδιά και τους ενδιαφέρει το σχολείο και τους ενδιαφέρει η ασφάλεια στη γειτονιά. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κράτος και να μπορεί να τους υποστηρίξει. Είναι άνθρωποι που αρρωσταίνουν και άρα γι' αυτό είναι σημαντικό η υγεία και γι' αυτό καταθέτουμε νομοσχέδια βελτίωσης της υγείας και την πρωτοβάθμια υγεία. Είναι πολλαπλές οι ταυτότητες των ανθρώπων που υποστηρίζουμε. Είναι και οικονομικές, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικές. Και στο τέλος πρέπει να αποφασίσουμε και τη στρατηγική και να κάνουμε αντιπαράθεση σε αυτή τη στρατηγική. Οι μεσαίες τάξεις που τόσο σας καίνε, τι περιμένουν από σας? Τους έχετε εξηγήσει για να μειώσετε τους φόρους τι θα κόψετε σε όλα αυτά που είπα? Στην υγεία περισσότερα, στην παιδεία. Φαντάζομαι όχι στην ασφάλεια, δεν είναι στο χαρακτήρα σας, ούτε στο στρατό. Αλλά κάπου πρέπει να κόψετε. Μπορούμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση γι' αυτό? Έχουν οι άνθρωποι πολλαπλές ταυτότητες, όπως λέμε εμείς, και άρα η υγεία και η παιδεία και η ασφάλεια, η πραγματική και η συμμετοχή στην πολιτική είναι σημαντικό. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Όχι μια τέτοια συζήτηση που κάνουμε τώρα, ότι εμείς γενικώς θα είμαστε στην ανάπτυξη. Εσείς έχετε αλλάξει άποψη για το trickle down, για αυτή τη στρατηγική ότι θα δώσουμε όλο στην επιχειρηματικότητα και σιγά σιγά θα πάει στους φτωχούς? Αυτό έχετε καταλάβει ότι είναι πίσω από την πτώση της σοσιαλδημοκρατίας παντού? Θα αποφασίσετε με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε? Και άμα η στρατηγική ότι τα δίνουμε όλα στις τράπεζες και μετά μειώνουμε τους φόρους δεν δουλεύει, να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Για μας το μέρισμα είναι η αρχή αυτή τη συζήτηση. Ίσως είναι το μέσο αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι ούτε η βασική μας στρατηγική για τους φτωχούς, ούτε. Ένα λεπτό θέλω μόνο, κύριε Πρόεδρε. Ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής. Και χρειάζεται η χώρα μια συνολική στρατηγική για ανθρώπους που έχουν αυτές τις πολλαπλές ταυτότητες, για ανθρώπους που χάσανε 25% του εισοδήματός τους, με μια στρατηγική που αλλάζει στην Ευρώπη, που συζητάνε στο Κότεμπεργκ και το κοινωνικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακούνε για πρώτη φορά ότι πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια στα μακροοικονομικά και όχι μόνο για τα πλεονάσματα, για μια στρατηγική που θα μας βγάλει από αυτή τη χώρα που μάθαμε από τα δικά σας λάθη, που μαθαίνουμε περισσότερο κάθε μέρα, και να είστε σίγουροι ότι είναι μέρος μιας συνολικής απάντηση στην κρίση και όχι η απάντηση όπως είπατε. Δεν είναι ελεημοσύνη, δεν είμαστε ευεργέτες, δεν θεωρούμε
ότι αυτό που κάνουμε είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνουμε, αλλά δεν ζούμε στους καλύτερους από όλους τους κόσμους, που έλεγε στο Καντίντο Βολτέρ και ο Δόκτωρ Πάγκλος. Δεν είμαστε στους καλύτερους. Έχουμε αυτούς τους περιορισμούς. Το 2015 είπαμε πώς θα δουλέψουμε εντός και εκτός αυτών των περιορισμών και πιστεύουμε ότι μια στρατηγική που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα καθημερινά των εργαζομένων είναι καλύτερα από ότι να πούμε τι να κάνουμε. Αυτοί είναι οι περιορισμοί, πηγαίνουμε σπίτι μας. Εμείς δεν θα πάμε σπίτι μας.